Η κατασκευή τριών σχολικών μονάδων και πέντε συνολικά σχολείων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο Ρεθύμνου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για δύο σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα της πρωτοβάθμιας, που αναμένεται να είναι έτοιμα να δεχθούν τους πρώτους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016. Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου, το Γυμνάσιο Λύκειο Εσταυρωμένου και το Γυμνάσιο Λύκειο Ατσιποπούλου. Σαν Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτερων. Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η τελετή αγιασμού στο χώρο που θα μπει ο θεμέλιος λίθος του Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου. Καλορίζικο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Ρέθυμνο είχε 32 χρόνια να θεμελιώσει σχολείο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το τόσο μεγάλο έλλειμμα εκπαιδευτικής στέγησης κάποια στιγμή θα γινόταν βραχνάς για όλη την κοινωνία και ιδίως για τη μαθητιώσα νεολαία μας. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι, ευτυχείς θα έλεγα, που σε αυτό το εξαιρετικό οικόπεδο που πρόσφερε η τοπική εκκλησία θεμελιώνουμε σήμερα δύο σχολεία, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όχι μόνο του Τσιποπούλου, αλλά όλης της περιοχής του Νικηφόρου Φωκά. Θα γίνει το σχολείο της περιοχής αυτής. Και έτσι, μια πορεία προς το Ρέθυμνο που επιβαρύνει τα δικά μας σχολεία θα σταματήσει. Όπως επίσης, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα κτίρια της Εκκλησίας και να καλύψουμε άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτούς τους χώρους. Έχουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό να δώσουμε μια έμφαση στην σχολική στέγη και δεν είναι τυχαίο που αυτά είναι τα δεύτερο και τρίτο σχολείο που εγκαινιάζουμε σήμερα και σε μερικές μέρες θα θεμελιώσουμε ακόμα άλλα δύο. Το διδακτήριο θα ανεγερθεί στην περιοχή Παναγιά Ηλιές, η οποία βρίσκεται νοτίως της Εκκλησίας της Αγίας Ζώνης Ατσιποπούλου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δυναμικότητα του γυμνασίου θα είναι 270 μαθητές και του λυκείου 180. Και σε επίπεδο Κρήτης, σε αυτή την προγραμματική περίοδο πήγαμε πολύ καλά στις εντάξεις έργων όπως είναι δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, βρεφική σταθμή και προετοιμαζόμαστε για τη νέα προγραμματική περίοδο. Είναι από τα πλέον βασικά έργα υποδομής και σε αυτή την κατεύθυνση θα πορευτούμε και στο μέλλον για το Ρέθυμνο. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, κυρίως για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και βέβαια την τοπική κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί πως το Ατσιπόπουλο είναι μια περιοχή που παρουσιάζει ραγδαία οικιστική ανάπτυξη, αφού οι μόνιμοι κάτοικοι ξεπερνούν τους 7.000.